Εμείς στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας είμαστε κατακάθετοι αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Την άποψη αυτή στο φόντο του νέου νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει τριγμούς για όσα επίκυνται στο εθνικό σύστημα και όχι μόνο η υγεία στη χώρα, καταθέτει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ζητώντας τα αυτονόητα. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια υγεία. Να υπάρξουν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο συγκεκριμένος κλάδος άλλωστε βάλεται ιδιαίτερα. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα, χαρακτηριστικά όσα καταγράφονται σε σχέση με το συνταξιδοτικό. Όταν εργάζεται κάποιος ή κάποια οδοντίατρος στον ιδιωτικό τομέα 40 χρόνια, η σύνταξη που θα λάβει είναι, αν θέλετε να το πιστέψετε, 750 ευρώ, το πολύ 800. Να μιλήσω για ποιον, να μιλήσω για τους μονοσυνταξιούχους. Πλήρωναν πάρα πολλές εισφορές για να πάρουν οι άνθρωποι κάποια καλύτερη σύνταξη. Κόπηκε αυτό. Αντίστοιχα, άσχημα τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει και με την ασφάλισή τους. Όχι μόνο στους οδοντιάτρους, σε όλους τους κλάδους ακούτε ότι υπάρχει μία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη στο κοινό. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει την αύξηση αυτής στις ασφαλιστικές εισφορές? Έρχονται γιορτές. Οι λογαριασμοί που έρχονται στη ΔΕΗ είναι υπέρογκοι. Δεν το πιστεύει άνθρωπος. Ακούμε έξω τι γίνεται στα μαγαζιά. Πώς θα έχει ένας οδοντίατρος, μία οδοντίατρος τότε κόσμο στο ιατρείο του, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώσει τις παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές? Χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν και με τις γυναίκες οδοντίατρους σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα μητρότητος. Δεν δίνεται στις οδοντογιατρίνες. Οι οδοντογιατρίνες όταν αποκτούν παιδιά, στις 20 μέρες βρίσκονται στο ιατρείο τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και γιατί βρίσκονται στις 20 μέρες στο ιατρείο τους? Γιατί δεν μπορεί να κρατήσεις. Κακά τα ψήματα είναι μια επιχείρηση, ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο. Και στο δικό μας κλάδο το 95%, να μην πω και παραπάνω, των ιδιωτών οδοντιάτρων είναι ιδιώτες. Δεν είναι μόνο το επίδομα μητρότητας, είναι και ένα επίδομα για αυτούς που έχουν ασθενήσει. Άντρες, γυναίκες, οδοντιάτρους. Ένας οδοντίατρος, άντρας για παράδειγμα, σπάει το χέρι του, σπάει το πόδι του, μπαίνει για μία νόσο σε ένα νοσοκομείο. Τι γίνεται? Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο επίδομα ασθένειας και εκεί, σε έναν ιδιώτη? Και μέσα σε όλα, στον δύσκολο καιρό της κρίσης, η ανάγκη για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού με τους οδοντιάτρους να ζητούν την ένταξή τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο πρέπει συνέχεια να δίνεις χρήματα για να έχεις ένα ιατρείο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων ασθενών. Τη στιγμή που είμαστε πάρα πολλοί οδοντίατροι στην Ελλάδα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, είμαστε 110 οδοντίατροι. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, έτσι. 170 είμαστε σε όλη τη Μεσσηνία. Το ποσοστό είναι πολύ ψηλό. Πώς θα μπορεί να ανταποκριθεί ένας οδοντίατρος? Δεν μας ενδιαφέρει η φορολογική του δήλωση, είτε είναι νέος είτε είναι παλιός, είτε είναι κάποια χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ. Το 80% πάλι δυστυχώς των οδοντιάτρων δεν έχει βοηθό. Λένε κάποιοι, μα γιατί δεν παίρνει από τα προγράμματα ο ΑΕΔ? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί τη στιγμή που λέω ότι υπάρχουν 110 οδοντίατροι, πρέπει και ο οδοντίατρος ή ο οδοντίατρος να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στον υπάλληλο.